ξεκινήσαμε να λέμε πριν από τα διαφημιστικά μηνυματάκια μια ιστορία εδώ του Γρηγόρη, αληθινή μας λέει. Απόλυτα αληθινή. Για Chris... τι έπαθε ένας άνθρωπος, πώς άλλαξε η ζωή του, πώς το είπες? Άλλαξε ολοκληρωτικά η ζωή του. Ωραία. Chris και Τζέμα. Εγώ είμαι ο Chris, 26 χρονών, τραπεζικός υπάλληλος. Mm. Έχω 5 χρόνια μαζί σου. Ναι. Είσαι η Τζέμα. Ναι. Ξαφνικά, ναι, ένα απόγευμα, μου λες, Chris, θέλω να χωρίσουμε. Και σου έρχεται ο ουρανός στο κεφάλι. Μου ήρθε εκεί μια ουρανός στο κεφάλι. Βρε Τζέμα, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, τίποτα. Εσύ ανένδοτη. Φεύγεις γιατί δεν τραβάει η σχέση μας. Με χωρίζεις. Mm-hmm. Πέφτω στη θλίψη, παίρνω τα φιλαράκια μου. Αδέρφια, πάμε να πιούμε κανένα ποτό. Σαφέστατα μου είπανε ναι, πάμε σε μια pub, πίνουμε κάτι μπυρόνια. Τελειώνουν τα μπυρόνια και μετά παίρνουμε τους φίλους, με τους ίδιους φίλους. Και πάμε σε ένα γηπεδάκι ποδοσφαίρου να παίξουμε και μπάλα. Έτσι την είδαμε εκείνη τη στιγμή. Καλά κάνατε, ρε Γρηγόρη, δεν σου είπα κανεί τίποτα. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, δεν σου έρχεται κάτι. Μετά. Εκείνη τη στιγμή θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και εκεί που παίζουμε ποδόσφαιρο, ο Chris ζαλίζεται και πέφτει κάτω. Παθαίνει ένα ελαφρύ εγκεφαλικό. Ήταν πολύ έντονο. Ελαφρύ, έζησε πολύ έντονο όλα αυτά. Το ξεπερνάει το εγκεφαλικό και χωρισμένο είναι στο σπίτι του και βλέπει τηλεόραση. Με τη μητέρα του δίπλα. Η οποία το. Τι γελάτε, κάτσε, κάτσε, θα γίνει ενδιαφέρον. Με τη μητέρα του δίπλα, η οποία σε όλη αυτή τη διαδικασία τον στήριξε πάρα πολύ. Και δεν έχει πάθει εγκεφαλικό, η μαμά. Τον στήριξε πάρα πολύ. Και εκεί που βλέπει τηλεόραση, βλέπει μια διαφήμιση. Και βλέπει ένα αρενοπό ημίγυμνο αγόρι. Εκείνη τη στιγμή ο Chris κατάλαβε ότι δεν ήταν η Τζέμα που ήθελε δίπλα του. Ήθελε αυτό το συγκεκριμένο το αγόρι που είδε στη διαφήμιση. Κάτσε να φύγω λίγο. Ο Chris. Ο Chris. Εκείνη τη στιγμή επίσης κατάλαβε ότι η δουλειά που κάνει τραπεζικός υπάλληλος δεν τον αφορά καθόλου. Θέλει να γίνει κομμωτής. Άρα δεν ήταν ελαφρύ το εγκεφαλικό. Θέλει να γίνει κομμωτής. Και έκτοτε ο Chris έκανε τη σχέση που εκείνος ήθελε. Μα για την να... ήθελε και την άλλη. Για να... Ναι, Ελένη. Νόμιζε. Τώρα, Τζέμα μου, εσύ ναι, δεν νιώθεις λίγες τύψεις? Ελένη μου, είδα τη διαφήμιση. Λαχτάρισα ένα αγόρι. Το βρήκα το αγόρι που ήθελα και παράλληλα... Η ιστορία ήταν στο σοκ του χωρισμού. Το ελαφρύ εγκεφαλικό πέρασε μετά, το οποίο δεν είναι για να γελάς, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Μην βλέπεις, αυτόν την άλλαξε εντελώς. Και αλλού μπορεί να την αλλάξει άλλα, δηλαδή να θέλει να αλλάξει χώρα. Και είναι μια συχνή παρενέργεια του εγκεφάλου, γιατί διαβάζω παράλληλα ότι μια Σκοτζέζα πάθε το ίδιο ακριβώς και ξύπνησε και είχε ιταλική προφορά. Σε τι ηλικία? Οι γιατροί πήγανε 48 χρονών. Ήτανε η Ντέμπι. Οι γιατροί πήγαν από πάνω, τη ρωτούσαν, έχετε καμία σχέση με Ιταλία? Με τον Μπερλουσκόνη, ίσως. Στη Σκωτία τώρα. Και τους μιλούσε ιταλικά. Άρα μπορεί να αλλάξει και εμάς η ζωή μας κάποια στιγμή και να μας αρέσει καλύτερα. Επειδή είμαι κακός άνθρωπος. Για τον. Ποιος ήταν ο ρόλος σου? Chris. Ο Chris, ο τραπεζικός. Ναι. Λέω εγώ τώρα, μήπως ο Chris όλα αυτά τα είχε μέσα του, δεν τα έλεγε. Αυτό λέω. Ήταν το σοκ. Δεν τον άφησε Τζέμα τυχαία. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Και... Δεν ξέρω, παιδιά. Πάντως, μια και είμαστε στην αλλαγή ζωής, αλλάζω θέμα από αυτό που περιμένατε. Και λέω να πούμε για την αλλαγή τρόπου ζωής της Δήμητρας Ρουμπέση. Στις οποίες επί τη ευκαιρία να ευχηθούμε και να τη ζήσει το μωράκι της, μια και έγινε πριν από λίγους μήνες μανούλα. Δεν ζει πια στην Αθήνα. Ζει μαζί με τον σύντροφό της, την Ζάκυνθο, νομίζω. Ναι, στη Ζάκυνθο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή η ζωή της Δήμητρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μέσα από τα όποια προβλήματα βρήκε την ευτυχία και μ' αρέσει που στηρίζει αυτό που επέλεξε να κάνει από εδώ και μπρος στη ζωή της. Ούτε τηλεόραση, ούτε παιδεύομαι, ούτε. Βρίσκομαι εκεί που θέλει η ψυχή μου να βρίσκομαι. Μπράβο της. Πιστεύω, Ελένη, ότι την κούρασε όλη αυτή η δημοσιότητα, η υπερπροβολή που είχε τη σχέση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο κλπ. Έπαθε ένα overdose που λέμε. Βρήκε έναν άνθρωπο που βρήκε το άλλο της μισό που λέμε στη ζωή μας οι γυναίκες. Και Σοφία μου, το θέμα δεν είναι να βρει το άλλο σου μισό, είναι να το ακολουθήσει κιόλα. Δηλαδή, αν το άλλο σου μισό είναι στη Ζάκυνθο, σε ρωτάω, πα. Δεν είναι εύκολο να πει φεύγω τα χειρότερα. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εκεί πανωμένο, άμα βρει το άλλο σου μισό στην Αθήνα και ζει στην Αθήνα, μια χαρά το βρήκε το άλλο σου μισό. Αν το βρει αλλού με έναν άλλο τρόπο ζωή που δεν έχει σχέση με αυτό που έκανε μέχρι τότε. Δηλαδή, ξαναλέω, τον κόσμο τη τηλεόραση. Άλλο τρόπο ζωή. Άλλη δουλειά. Άλλα εισοδήματα. Άλλη καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Εγώ τη βγάζω. Μπράβο Δήμητρα, μπράβο. Έτσι πρέπει να ακολουθούμε τον. Κάνει από τη μια μέρα στην άλλη, τα κόψε όλα μαχαίρι. Δεν, επειδή την ξέρω, είναι τόσο γλυκό παιδί και τόσο καλό παιδί. Τα κόψε όλα μαχαίρι, δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Της έγινε, πολύ καλά κάνει. Της έγινε πρόταση φέτος το καλοκαίρι από ό,τι ακουγόταν να συμμετάσχει. Για να πάρει ένα πρωινό ή τέλος πάντων να συμμετάσχει στην πρωινό. Και εκείνη είπε, όχι, δεν θέλω. Έτσι αλλιώς ήταν και το παιδί. Δεν θέλω καν να επιστρέψω. Δεν με αφορούν όλα αυτά. Εσύ έχεις κάνει το θέμα. Εγώ έχω κάνει. Για να το δούμε, Δημητρά.
Δήμητρα Ρουμπέση είναι μια χαρούμενη νέα μητέρα. Ζει ευτυχισμένη στη Ζάκυνθο, απολαμβάνοντας πια μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτήν που τη θυμούνται οι περισσότεροι. Πριν λίγους μήνες γέννησε ένα αγγλικίτατο αγοράκι από τον σύντροφό της Γιάννη Λιβέρη, επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο όμορφο νησί του Ιωνίου, στο οποίο μένουν εδώ και αρκετό καιρό οι δυο τους και πλέον και οι τρεις τους. Ήρεμη και χαλαρή, η Δήμητρα μπορεί πλέον να πει πως βιώνει μια ολοκλήρωση που δεν είχε βρει όσα χρόνια τη βλέπαμε στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Η όμορφη Μελαχρινή, που ξεκίνησε ως αεροσυνοδός, αλλά από πολύ νωρίς ακόμα στην καριέρα της επεδίωξε να μπει στην τηλεόραση, μας συστήθηκε για πρώτη φορά στο τηλεπαιχνίδι «Άντρες έτοιμοι για όλα». Εκεί γνωρίστηκαν με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, εκεί που άναψε και η φλόγα του ερωτά τους. Ένας έρωτας που είχε πολλά επεισόδια, πολλά πάνω και ακόμα πιο δραματικά κάτω. Που απασχόλησε πρωτοσέλιδα και δελτία ειδήσεων, που γιόρτασε τις μεγάλες τους στιγμές, όπως για παράδειγμα το γάμο τους μπροστά στις οθόνες όλης της χώρας. Εκτός από τις όμορφες στιγμές με τα πλάνα τους ερωτευμένους μπροστά στις κάμερες, ακολούθησε εκείνη τους εμφάνιση ως συμπαρουσιαστές στην εκπομπή «Αυτός μας έλειπε» στην πρωινή ζώνη του Α. Η φυσική συνέχεια μιας τόσο δημόσιας προσωπικής σχέσης δεν ήταν άλλη από τα προβλήματα. Τα οποία προφανώς και δεν μπορούσαν να μείνουν απολύτως μυστικά και κρυμμένα, και τα οποία φυσιολογικά οδήγησαν και στο χωρισμό. Και ξαφνικά η Δήμητρα χάθηκε. Έφυγε από τους παραμορφωτικούς προβολείς της δημοσιότητας, έριξε μαύρη πέτρα πίσω της και εξαφανίστηκε σε μια ζωή μακριά από την τηλεόραση και τις κάμερες. Και όσο κι αν την έψαχναν οι εκπομπές και τα περιοδικά, και όσο κι αν αναρωτιόντουσαν τόσο καιρό πού είναι και τι κάνει, εκείνη είχε σβήσει τα ίχνη της, αφήνοντας αναπάντητες και τις κλήσεις και τα ερωτήματα. Μια πράξη λογική, απολύτως δικαιολογημένη και ερμηνεύσιμη για έναν άνθρωπο που δεν άντεξε τόση υπερέκθεση στα μέσα. Βέβαια, στην περίπτωση της Δήμητρας Ρουμπέση, που όσο να πει κανείς δεν είναι πως δεν ήξερε που πήγαινε να μπλέξει και με ποιον, μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί απρόσμενη. Αλλά όπως αποδείχθηκε, όλα συνέβησαν για καλό. Γιατί εκεί που κοντεύαμε να ξεχάσουμε τι είχε συμβεί και πού πήγε το κορίτσι, να την είδηση πως είναι έγκυος και πως γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι και πως όλα της πηγαίνουν όπως τα επιθυμούσε, μακριά από την πολύβουη πόλη και από τις ιστερικές ειρήνες της δημοσιότητας. Και παρότι όπως κυκλοφόρησε της έγινε πρόταση για να επανέλθει στην τηλεόραση αυτό το καλοκαίρι, η ίδια προτίμησε να μείνει στο νέο της σπίτι μαζί με το μικρό της θησαυρό, το γιο της και τον πατέρα του, ετοιμάζοντας όσο το δυνατόν συντομότερα πια το γάμο και τη βάπτιση του παιδιού της. Και μια που είμαστε και ακούσαμε και για το παιδάκι να τις ζήσει, να δούμε και άλλα δύο παιδάκια, αδερφάκια. Εχθές στο ίντερνετ έγινε χαμός με αυτά τα δύο παιδάκια, θέλω να το δεις γιατί. Των μωρών. Δηλαδή, αν έχει δύο αδερφάκια τόσο μικρά, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα το πάρει. Λίγο αγκαλιά θα το βάλει για να βγάλει και μια φωτογραφία. Ναι, αυτό είναι. Βγάζουν τον τάγια και δαγκώνουν. Αυτό ο χαμός δεν έγινε χτες. Έχει γίνει εδώ και μήνες με αυτό. Είναι το πιο δημοφιλές βίντεο στο YouTube. Αν δεν απατώμε, έχει πόσα χτυπήματα, 337 εκατομμύρια χτυπήματα. 337 εκατομμύρια χτυπήματα, ναι. Μάλιστα. Αυτό. Γιατί είναι δύο μωράκια και το ένα δαγκώνει το χέρι του άλλου και το άλλο του μιλάει λες και είναι ηθοποιός. Νομίζω το βίντεο αποδεικνύει και γιατί έφυγε η Ρουμπέση. Αντί να βλέπει τους ανθρώπους να τρώει ένα στον άλλο στις showbiz, προτίμησε να βλέπει τέτοια χαμόγελα. Πού το πήγε εσύ, Αλέξανδρε. Μα έτσι είναι. Το έκανες πολύ βέβαια. Το παιδικό χαμόγελο νομίζω ότι δείχνει και γιατί πρέπει να αλλάξεις κάποια στιγμή στροφές. Γρηγόρη, φύγε. Πάμε το παιδί και φύγε. Σοφία, πες μας λίγο, τι γίνεται με το Just the Two of Us. Και λέω τι γίνεται, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα μία ακούμε ότι θα βγει, μία ότι δεν θα βγει σε αυτή τη σεζόν. Μία ότι κάποια προβλήματα υπάρχουν, μία δεν υπάρχει τίποτα, βγαίνει κανονικά. Θα βγει αυτό το πρόγραμμα. Η τελική απόφαση, για να είμαστε και ακριβείς, θα πάρθει την Πέμπτο απόγευμα. Που όλα τα στελέχη του Μέγκα θα πούν, θα συζητήσουν και θα ολοκληρωθεί κιόλας και το πρόγραμμα του Μέγκα. Γιατί δεν έχουν βρει ακόμα τον κόσμο που θα πλαισιώνει το πρόγραμμα, αυτό που θα είναι θέμα δηλαδή. Budget. Όλα φέτος είναι θέμα οικονομικού budget σε όλα τα κανάλια. Δυστυχώς και είναι και η πρώτη χρονιά κιόλας που βλέπουμε ότι και το Μέγκα, αλλά και γενικότερα και ο Αντένα δεν έχουν καταλήξει οριστικό πρόγραμμα. Τη Δευτέρα, βέβαια, θα βγάλει την επίσημη ανακοίνωση. Βέβαια, οι τελευταίες πληροφορίες, και μιλάμε πάντα για σενάρια, είναι ότι το Just the Two of Us θα πάει δεύτερη σεζόν. Είναι το πιο πιθανό
σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό από την Κυριακή που βγήκε η Εσπρέσο με το πρωτοσέλιδο ότι δεν θα είναι στην πρώτη σεζόν και θα είναι στη δεύτερη, δεν έχει διαψευστεί από κανέναν από το Μέγκα. Όχι, γενικά δεν διαψεύδουν και δεν επικυρώνουν τίποτα στο Μέγκα, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα τουριστικό πρόγραμμα. Δεν μπορούν να σου απαντήσουν, ας πούμε, ναι ή όχι. Και φτάσαμε μέσα Οκτώβρη, Ελένη, και τα κανάλια δεν έχουν οριστικό πρόγραμμα. Ούτε έχουμε τραγουδήσει, ούτε έχουμε χορέψει, τίποτα. Είπαμε. Αλλάζουν οι συνήθειες. Άλλες εποχές, τελείως. Τι, μόνο εμείς αλλάξαμε, αλλάζουν όλες οι συνήθειες. Για να ξαναπάμε λίγο στα περιοδικά. Στο Hello, λοιπόν, σήμερα βλέπω μέσα φωτογραφίες της Δήμητρας Ματσούκα. Εδώ διαβάζω με τίτλο «Με νέο look στο Κολωνάκι». Έχει κόψει πάλι τα μαλλιά της. Νομίζω ότι έχει σκουρίνει κιόλας. Εκτός αν είναι η ώρα τέτοια που το φως, ας πούμε, το κάνει το μαλλί να φαίνεται πιο σκούρο. Και εξακολουθεί να κρατάει για βοήθεια αυτήν την μαγκούρα, τη λένε. Μπαστούνι. Πατερίτσα. Πάρα πολλά πράγματα βρήκατε για να μου το πείτε. Ναι. Είχε χτυπήσει, νομίζω, στην αρχή του καλοκαιριού. Ναι, πολύ καιρό. Από τότε. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Δεν έχει συνέλθει. Αυτό που κάναμε εμείς, βέβαια, ένα γκάλωπ εδώ πέρα με τη Σοφία, είναι κατά πόσο μας αρέσει η Δήμητρα Ματσούκα. Αν είναι. Να το πούμε σωστά. Σκουρόφωνο. Η Δήμητρα Ματσούκα μας αρέσει. Είναι μας αρέσει γενικά. Ναι. Από απλά το μαλλί, εγώ θα το προτιμούσα λίγο πιο ανοιχτό. Εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ στημένο ότι μεγαλώνει. Το ήθελα κάτι πιο νεανικό, γιατί μας έχει ξεσυνθίσει να είναι πιο φρέσκια, πιο σεξι. Μου κάνει πιο μανταμέ το μαλλί. Όχι το μαλλί. Η Δήμητρα είναι ωραία, διαπραγμάτευτο. Εσύ έμεινε στη φούστα. Εγώ δεν έφτασα μέχρι το μαλλί. Εγώ στο μαλλί λέω. Ωραία κοντή φουστίτσα, υπέροχα πόδια έχει γυναίκα τόσα χρόνια. Αλλά είδα και τον μπαστούνάκι, λέω δεν μπορεί, θα θέλει καμιά βοήθεια. Δεν ήταν το μωρέλα εκεί που είναι καλό παιδί να τη βοηθήσει. Ο Γρηγόρης είχε γυροπαιδί κτλ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μόνο. Αφήσαμε. Τώρα το μάλλον καλά κάναμε εκεί πέρα. Ο Θέμης Γιοργαντάς πώς βρέθηκε, ρε παιδιά, με την Britney Spears μαζί στη Ρωσία. Στη Ρωσία. Ουσιαστικά είναι μια φωτογραφία, εγώ θα τον έλεγα ο τυχερός άνθρωπος. Εγώ μόλις άνοιξα τα περιοδικά και είδα τη φωτογραφία του και είπα ότι αυτό είναι. Εσύ, Αλέξανδρε. Εγώ θα έλεγα ότι η Britney Spears είναι η τυχερή που είναι δίπλα στο Θέμη Γιοργαντά. Αυτή είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια απλή φωτογραφία, δεν έπιασε και το λάκι. Δηλαδή δεν είναι τυχερό άντρα που είναι. Δεν ξέρετε τι θα έλεγα. Θα έλεγα ότι βλέπω εδώ την Britney Spears στην αφίσα τη και λέω πω πω τι σεξι κορίτσι. Και τη βλέπω επάνω μαζί με το Θέμη και λέω πω πω. Δεν μου λέει τίποτα. Για θυμίσου το ξύρισμα το κεφάλι, κάτι. Συγγνώμη. Δεν σα αρέσει. Έχω την εικόνα του σήμερα. Η Britney δεν σα αρέσει. Μ' αρέσει. Απλά βλέπω δύο διαφορετικές φωτογραφίες με την ίδια πρωταγωνίστρια και λέω, εδώ αυτό που βλέπω είναι δηλαδή. Είναι μια πολύ τραβηχτική κοπέλα. Γιατί έτσι είναι η σκηνική της εμφάνιση. Η σκηνική της εμφάνιση πάντα βασίζεται. Είναι πολύ κινητική στη σκηνή από ό,τι έχω δει, βέβαια, σε αποσπάσματα. Καλά, ρε παιδιά, δεν έχετε δει και εδώ και στη χώρα μας φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που βλέπεις από κοντά. Ναι, όταν εμφανίζεται για να φωτογραφηθεί σε ένα σαλόνι, ας πούμε, προφανώς δεν φοράει το ζήτημα. Το ερώτημα είναι. Ο Θοδωρής μπορεί να το απαντήσει καλύτερα. Αποτελεί αυτή τη στιγμή, έχει αποκαταστήσει το σεξ σύμβολ που ήταν. Δεν είναι τόσο νεανικό σεξ σύμβολ, αλλά έχει αποκαταστήσει την εμπορικότητά της, γιατί έχει χτυπήσει με υψηλές θέσεις, έχει κάνει επιτυχίες και σίγουρα την εικόνα της την έχει εξισορροπήσει. Δεν θεωρεί, νομίζω, κανείς αυτή τη στιγμή ότι είναι αναξιόπιστη. Ναι, για να την προσλάβει, άρα, για να κάνει μια συναυλία, για να δει. Ο Γιωργαντάς είναι ένα τυχερό άντρα. Είναι η ίδια η οικογένειά τη όμω. Δηλαδή τα παιδιά ακόμα τα έχουν εκεί δαιμονία. Οι γονεί τη. Εντάξει. Αν δεν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, είναι άλλο να εμπιστεύεσαι έναν καλλιτέχνη. Πάντω δεν νομίζω ότι εμπνέει καμιά μεγάλη σεξουαλικότητα σε σύγκριση με το παρελθόν. Όχι, αλλά είναι πολύ πάρα πολύ. Βγάζει τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι εμπνέει υγεία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Britney έχει αποκαταστήσει πλήρως την. Φαίνεται ότι είναι υγιής, δηλαδή ότι είναι γυναίκα, ότι είναι πιο. Εντάξει, μετά δεν μ' αρέσει. Ναι, μετά τις διαφημίσεις πάντως, θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρετε τα νέα που αφορούν τη δίκη που γίνεται για το θάνατο του Michael Jackson. Είδαμε πριν από λίγο καιρό και μια φωτογραφία η οποία για μένα ήταν πολύ ανθυχιαστική. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να τη δω να υπάρχει. Και εγώ δεν θα ήθελα να τη δω. Ούτε εσύ έτσι. Ούτε εγώ, ναι. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η φωτογραφία πάνω στο φορείο κρεβάτι, ο Μάικλ Τζάκσον πεθαμένο. Δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε αυτά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ακούσω τις εξελίξεις, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και αν υπάρχει. Δηλαδή, προς τα πού πάει το πράγμα, στο γιατρό, πουθενά. Η δίκη είναι για τον γιατρό. Για τον γιατρό, μετά τις διαφημίσεις.